Θέλω λίγο να πάμε να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει και αναφέρουμε σε μια επίθεση ενός πολίτη στα Χανιά σε υπάλληλο καθαριότητας. Με το Δήμο Χανίων βέβαια και πολύ καλά κάνει και μπράβο στα αντανακλαστικά του να καταδικάζει άμεστα αυτό το περιστατικό, το ντροπιαστικό περιστατικό. Θέλω να πάμε στον κύριο Μιχάλη Τσουπάκη, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου στο Δήμο Χανίων και πρόεδρο της ΔΕΔΙΣΑ, προκειμένου να μας πει περισσότερα για το περιστατικό. Κύριε Τσουπάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Για πείτε μας σε πρώτη φάση πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό, πώς ξεκίνησε, πώς σημειώθηκε και πού. Τη Δευτέρα το μεσημέρι, περί τις 12.30 περίπου, ένας πολίτης θεώρησε σωστό σε ένα δρόμο στην Καραϊσκάκη να αφήσει ένα στρώμα. Ένα στρώμα κατά μεσής του δρόμου δίπλα στους κάδους. Περνούσε ο υπάλληλος, ο επόπτης καθαριότητας του Δήμου, περνούσε από εκεί, τον είδε, του έκανε την παρατήρηση να μην αφήσει το στρώμα και ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που έχουμε πει πολλές φορές ότι κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού περνάμε από το χώρο που βρίσκεται η κάθε κατοικία για να πάρουμε οποιαδήποτε ογκώδη μετά από συνεννόηση που γίνεται με την υπηρεσία, γιατί έχουμε προβεί τώρα και 2-3 χρόνια και κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή περνάμε κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού από τα σπίτια και παίρνουμε τα οποιαδήποτε ογκώδη αντικείμενα. Ο ελόγω ο κύριος δεν αντέδρασε σωστά. Επιτέθηκε στον επόπτη. Είχαμε εκεί πέρα ένα περιστατικό, ένα φραστικό. Της επιτέθηκε, της έπιασε στο χέρι, την τράβηξε, είχε κάποιες αμοιχές. Έχει ακολουθεί όλη η νόμιμη διαδικασία. Για όσους δεν γνωρίζουν, Αντιδήμαρχε, ήταν γυναίκα η επόπτης, μας είπατε, η εργαζόμενη. Ναι, ήταν γυναίκα η επόπτης, η εργαζόμενη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα παιδιά στην καθαριότητα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τα προηγούμενα χρόνια, σε συνθήκες COVID, αλλά και τώρα, με υποστελέχωση, με πραγματικά δύσκολες συνθήκες, προσπαθούν να επιτελέσουν το καθήκον τους. Και υποστελέχωση, Αντιδήμαρχε, να μην υπήρχε και 90 άτομα να είχατε, 100-200 άτομα στην καθαριότητα, δεν επιτρέπεται κάποιος να προχωρήσει αυτή την επίθεση. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες? Βέβαια, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι αυταπάγγελτες οι διαδικασίες από τη στιγμή που θα κάνει κάποιος επιτεθεί σε ένα δημόσιο υπάλληλο. Αλλά εκτός αυτού θα κινηθεί και η διαδικασία με το πρόστιμο σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κανονισμός καθαριότητας. Τι προβλέπει ο κανονισμός. Ο κανονισμός καθαριότητας για τέτοια αντικείμενα, όταν τα πετάξουμε έξω, προβλέπει 300 ευρώ πρόστιμο στον πολίτη. Εδώ θα ήθελα να πω ένα πράγμα σε όλους τους δημότες που μας ακούνε. Είτε στα Χανιά είτε στο Ηράκλειο. Δεν είναι χώρος δίπλα από τους κάδους να αφήνουμε σκουπίδια. Δεν είναι ο χώρος των κάδων, δεν είναι για να παρατάμε σκουπίδια απ' έξω. Ο χώρος των κάδων πρέπει να παραμένει καθαρός, πρέπει να παραμένει περιποιημένος. Υπάρχουν υπηρεσία, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να κανονίσουν ακριβώς αυτό που λέμε, το πώς θα γίνει αποκομιδή των αντικειμένων. Οι πολίτες θεωρώ ότι προσπαθούν και συμβάλλουν. Και συμβάλλουν πάρα πολύ και μας βοηθούν και βοηθούν και τα παιδιά. Αυτό που όμως θέλω να πω, υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις. Καταδικάζουμε το γεγονός, το καταδικάζουμε απερίφραστα, γιατί αυτά τα παιδιά δίνουν ένα μεγάλο αγώνα για να διατηρηθεί η πόλη καθαρή. Δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα, κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τέτοιες συμπεριφορές προσβλητικές σε ένα κεντρικό σημείο των Χανίων, να επιτεθεί σε ένα υπάλληλο που αυτή τη στιγμή που βγάζει το ψωμί του, που κάνει το μεργάκι και προσπαθεί να διατηρήσει την πόλη καθαρή, είναι ανεπίτρεπτες. Και είμαστε κοντά στους υπαλλήλους. Είναι καλά στην υγεία της οι εργαζόμενοι, Αντιδήμαρχε? Είναι καλά, εκτός του ψυχολογικού σοκ που υπέστη, είναι αρκετά καλά στην υγεία της. Θα ξέρουν ότι σε όλους τους υπαλλήλους είμαστε δίπλα, συμπαραστεκόμαστε, τους ευχαριστώ και τους ευχαριστώ για αυτή την προσπάθεια που κάνουν, πραγματικά τους ευχαριστώ και θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.